εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τουρισμό. Για όσους νομίζουν ότι σήμερα ξεκινάμε κάποιον αγώνα, θυμίζουμε ότι είναι η τρίτη φορά μέσα σε 20 μέρες που βγαίνουμε στον δρόμο. Είναι δεκάδες ακόμα κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε εδώ και ένα χρόνο μέσα σε συνθήκες πανδημίας σε όλη τη χώρα, σε νησιά, τουριστικές περιοχές, μεγάλες πόλεις. Είναι σημαντική παρακαταθήκη για σήμερα και για αύριο, όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Από τον Απρίλιο του 20, όταν οργανωμένα σπάσαμε τη σιωπή που θέλησαν να μας επιβάλλουν, αναδεικνύοντας έγκαιρα την ανάγκη για μέτρα στήριξης της υγείας και το εισοδήματός μας, αμέσως μετά με τις μάχες που δώσαμε να συμπεριληφθούν όλοι οι εποχικοί στην ειδική αποζημίωση, τις παρατάσεις μετά στο επίδομα ενεργείας για όσους δεν είχαν αναστολή, τα ένσημα που δεν προσμετρήθηκαν σε όσους είχαν κάνει μονομερείς δηλώσεις. Τίποτα από αυτά, συνάδελφοι, δεν θα είχε ικανοποιήσει η κυβέρνηση αν δεν οργανώναμε αγώνες προς μια τέτοια κατεύθυνση με αιτήματα που έχουν κριτήριο τα δικά μας συμφέροντα. Όμως, συνάδελφοι, παρόλη τη δική μας προσπάθεια, για την οποία ποτέ δεν κρύψαμε τις αδυναμίες, τις καθυστερήσεις μας, χιλιάδες ακόμη εργαζόμενοι στον επιζητισμό, τουρισμό, στα τουριστικά γραφεία, στα τουριστικά λεωφορεία, τουριστική συνοδή, ξεναγή και άλλοι εργαζόμενοι σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό, έμειναν εκτός των ανεπαρκών αυτών μέτρων στήριξης της κυβέρνησης. Ενώ όλοι μας βιώσαμε την απόλυτη φτώχεια, αφού έπρεπε να ζήσουμε στην καλύτερη περίπτωση με 9 ευρώ την ημέρα. Ορισμένοι από εμάς, τους εργαζόμενους, αναρωτιούνται ακόμα και σήμερα αν γινόταν αλλιώς. Αν δηλαδή με ελάχιστο τουρισμό θα μπορούσε να είχαμε όλοι μας αξιοπρεπές εισόδημα και να είμαστε ασφαλείς από την πανδημία, είτε δουλεύαμε είτε μέναμε σπίτι. Η απάντηση, συνάδελφοι, είναι μία και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Φυσικά και μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν. Αυτά και πολλά ακόμα. Αλλά η κυβέρνηση έκανε τις επιλογές της. Αυτές που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και στην κρίση και σε ανάκαμψη, ανοίγοντας διάπλατα τα κρατικά ταμεία, προσέχτε, από χρήματα δικά μας, του σκληρά φορολογούμενου λαού, για να στηρίξουν τις επενδυτικές επιλογές των μεγαλοξενοδόχων, των tour operators, των αεροπορικών εταιριών, των εφοπλιστών, των μεγάλων αλυσίδων στην εστίαση. Με νομοθέτηση ακόμα χωροταξικών και περιβαντολογικών διευκολύνσεων, διαπλέκοντας και περιφέρειες, δήμους, σε τεχνικά έργα που εξυπηρετούσαν την τουριστική ανάπτυξη. Για αυτούς, συνάδελφοι, και όχι για μας, παραχωρήθηκαν εκτάσεις γης και παραλίες. Για αυτούς και όχι για μας, οι κυβερνήσεις επέβαλαν 16 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, ανατρέποντας όρους αμοιβής και δουλειάς, αυξάνοντας την εκμετάλλευσή μας, κάνοντας παράλληλα απαγορευτική την ανάγκη των εργατικών λαϊκών αναγκών για διακοπές και αναψυχή. Σκεφτείτε, συνάδελφοι, αυτό το χρόνο γιατί δεν θα μπορούσε να διατηρήσουμε το εισόδημα που είχαμε. Γιατί η κυβέρνηση προτίμησε να βάλει σε εφαρμογή τις αναστολές με τα 534 και το πρόγραμμα συνεργασίας, απαλλάσσοντας έτσι τους εργοδότες από μισθούς και ασφαλιστικές φορές. Γιατί βρήκε την πανδημία ως ευκαιρία για να στηρίξει και να ενισχύσει και άλλες ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Συνάδελφοι, γιατί δεν θα μπορούσε να παραμείνουμε υγιείς με πραγματικά πρωτόκολλα ασφάλειας από την πανδημία? Μα γιατί η κυβέρνηση δεν υλοποίησε τις προτάσεις τις δικές μας από τον περασμένο Απρίλη, το υπόμνημα των 45 σωματείων του κλάδου, τις προτάσεις των νοσοκομειακών γιατρών και άλλων κλάδων που ζητούσαμε να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία, να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές, να είναι δωρεάν και μαζικά τα τεστ για όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς? Γιατί η επίγουσα ανάγκη για ασφαλή και μαζικά εμβόλια κόντραρε στα κέρδη των πολυεθνικών? Και δεν φταίει, συνάδελφοι, καθόλου ότι δοκιμάστηκαν σε λίγους και σε σύντομο χρόνο.
Η επιστήμη θα μπορούσε να ξεπεράσει τέτοια εμπόδια αν το φάρμακο δεν ήταν πανάκριβο εμπόρευμα, αν η συνεργασία των επιστημόνων ήταν στην υπηρεσία των λαών και όχι μιας κούφτας μονοπωλίων. Αν είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα εμβόλια και όχι αυτά που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μηχανισμοί της. Γιατί εν τέλει, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήθελε η κυβέρνηση να θίξει τα ιερά και τα όσια των καπιταλιστών, τα κέρδη των κλινικαρχών. Και σήμερα έχουμε σχεδόν 10.000 νεκρούς, κλειστές επιχειρήσεις, κλειστά σχολιά και πανεπιστήμια. Ναι όμως συνάδελφοι, ναι, μπορούσαν όλα όσα ζητήσαμε να γίνουν, να μην έχουμε καμία αμφιβολία. Και φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, λίγο πριν το άνοιγμα του τουρισμού που η κυβέρνηση προσδιορίσε για 14 Μάη. Δημιουργεί πλαστές προσδοκίες, ενώ ξέρει καλά ότι δεν θα έχει δουλειά για όλους. Όταν σε μια συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα εδώ του Υπουργείου Εργασίας θέσαμε το ζήτημα της επαναπρόσληψης, μας είπε ότι είναι εξασφαλισμένες, λέει. Και μάλιστα είπε και το εξής, προσέχτε. Όποιος ξενοδόχος, λέει, δεν πάρει τον κόσμο για δουλειά, θα επιβάλλει, λέει, αυτή πρόστιμο 5.000 ευρώ το άτομο. Τελικά, συνάδελφοι, το μόνο πρόστιμο που θα ισχύσει είναι οι απολύσεις, η ανεργία, η απληρωσιά για εκατοντάδες χιλιάδες από εμάς, αν δεν συνεχίσουμε τον αγώνα, αν αυτόν τον αγώνα δεν τον αγκαλιάσει η πλειοψηφία των εργαζομένων. Γιατί οι ξενοδόχοι δεν πρόκειται να μας πάρουν όλους τη δουλειά αν δεν εξασφαλίσουν τα κέρδη τους. Και γιατί δεν θα έρθουν φέτος 33 εκατομμύρια τουρίστες, αφού καμία κυβέρνηση σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είχε κατεύθυνση να αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό τη δημόσια υγεία που να εξαλείψει σύντομα και με ασφάλεια την πανδημία. Γιατί ο θάνατός σου, η ζωή μου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους ανταγωνισμούς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που μπροστά στο κέρδος δεν διστάζουν να κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Εδώ, ρε συνάδελφοι, βάζουν λαούς να σκοτώνονται, αλλάζουν τα σύνορα κατά το πώς συμφέρει τις πολυεθνικές τους, δημιουργούν εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Να πετάξουν στα ζήτητα εμάς θα διστάσουν. Το σύνθημά μας λέει, όλοι στη δουλειά και εμείς αυτό έχουμε χρέος να παλέψουμε, όχι μονάχα εδώ στις πλατείες και στους δρόμους, αλλά και σε κάθε χώρο δουλειάς. Είναι μια δικιά μας δέσμευση που πρέπει να κατανοηθεί από όλους μας. Και πάμε τώρα στους τυχερούς που θα πιάσουν δουλειά. Τι μας περιμένει, συνάδελφοι? Εκτός από τις 16 διαφορετικές ελαστικές σχέσεις, όπως και παλιότερα, θα έρθει το νέο τοπίο που μας ετοιμάζει ο Υπουργός Εργασίας, αυτός που αρνείται, όπως και ο προηγούμενος, να δει τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τι δηλαδή, 10 ώρια απλήρωτη δουλειά, υπερορίες μέχρι και 150 ώρες, κατάργηση της απεργίας και από φέτος, επίσης, μείωση μισθών για όσους είναι νέοι στον κλάδο, όχι απαραίτητα σε ηλικία, νέοι στον κλάδο, γιατί αυτό υπέγραψε η Ομοσπονδία με τους εκμεταλλευτές μας, μαζί βεβαίως και με τα σπαστά ρεπό. Και εμείς ρωτάμε, ρε συνάδελφοι, και ρωτάμε και καλόπιστα, τι σημαίνει για τον ανθρώπινο οργανισμό, τις αντοχές του και την υγεία του, εργασία 60 και 70 ώρες τη εβδομάδα για 6 τουλάχιστον μήνες? Σημαίνει γρήγορη φθορά της υγείας, αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, μόνιμες βλάβες στον οργανισμό μας. Τι σημαίνει για την προσωπική μας και την οικογενειακή μας ζωή, τις υποχρεώσεις μας, τις ανάγκες μας για ξεκούραση, μόρφωση, ψυχαγωγία? Σημαίνει τσάκισμα κάθε δικαιώματος που κληρονομήσαμε από αιματηρούς αγώνες των προηγούμενων γενιών εργατών. Να δουλεύουμε δηλαδή όποτε, όσο θέλει το αφεντικό, να πληρώνει όποτε και όπως θέλει. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει επίσης ανεργία και απολύσεις, γιατί με τέτοια ωράρια, συνάδελφοι, δεν θα μας χρειάζονται όλους. Και επειδή τον φρονίμουν τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και αφορά αυτό και τους εργοδότες, καταργούν και το δικαίωμά μας να κάνουμε σωματεία, να ταξιοποιούμε για τα δικά μας συμφέροντα ή ακόμα και να απεργούμε για να περάσουν όλα τους τα σκοτεινά αυτά σχέδια. Αυτά θα φέρει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο. Και ας κάνει η ΓΕΣΕ ότι δεν έχει ακούσει, και μάλιστα θα τα φέρει αυτά λίγο πριν ή λίγο μετά. Προσέχτε την Πρωτομαγιά, συνάδελφοι. Την ημέρα που είναι στενά συνδεδεμένη με το Σικάγο, την Κεσαριανή, με δεκάδες ημέρες θυσίας εργατών σε όλο τον κόσμο, για να έχουμε μέσα στο 24ωρο 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνο και 8 ώρες για τον εαυτό μας.
Όλα αυτά πάλευαν και κατέκτησαν οι εργάτες εδώ και 135 χρόνια και έρχονται να ανατραπούν σήμερα. Σε μια εποχή, προσέξτε, που είναι παραπάνω από όριμες οι συνθήκες για μείωση του εργάσιμου χρόνου. Με 7 ώρο, 35 ώρο για το σύνολο των εργαζομένων. Γι' αυτό, ρε συνάδελφοι, θέλουμε από αυτό εδώ το βήμα να βαρέσουμε συναγερμό για ξεσηκωμό. Να είναι αυτή η εργατική πρωτομαγιά, αντάξια των αγώνων που δόθηκαν, των νεκρών αγωνιστών, αλλά και αντίστοιχη της επίθεσης που δεχόμαστε στα δικά μας ιερά όσια. Το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, που είναι η βάση για το μισθό μας, τη σύνταξή μας, για τον ελεύθερο χρόνο μας, την ξεκούρασή μας, μου λέγε ένας πατέρας, ότι το ρώτησε ο γιος του, λέει, σε μια πλατεία του, λέει, αυτού που ακούω, ρε μπαμπά, τώρα λέει, ακούω για 8 ώρο, τι είναι, ρε πατέρα, αυτό το 8 ώρο, και απάντησε ο συνάδελφος και σωστά απάντησε, γι' αυτό σας το μεταφέρω εδώ. Το 8 ώρο, γε μου, λέει, είναι ο τρόπος να σε βλέπω. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, συνάδελφοι, και εμάς. Και επειδή, συνάδελφοι, την πρωτομαγιά, κλείνοντας να πω, εμείς έτσι την αντιλαμβανόμαστε, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τις τρικλοποδιές που επιδιώκουν να μας βάλουν η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με τη ΓΕΣΕ, γιατί πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε τον ορισμό της 4ης Μάη, δηλαδή την τρίτη, συνάδελφοι, μετά το Πάσχα, ως αργίας και μάλιστα ως δήθεν ημέρα απεργίας. Γιατί κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις πάντα επιδίωκαν να περνάει πρωτομαγιά στα κουφά. Αυτό με τη μεταφορά την πρώτη εργάσιμη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ νόμος ήταν. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην έχει στο δρόμο εργάτες να διεκδικούν. Γι' αυτό έκαναν οι δόλοι τη σκέψη να βάλουν τη ΓΕΣΕ στο κόλπο να πάρει απόφαση για τις 4 Μάη, ώστε να μην κατέβει ο εργάτης σε απεργία μια μόλις μέρα μετά το Πάσχα. Κάναν όμως λάθος εκτίμηση. Το πάμε και όσα συνδικάτα το συγκροτούμε, όπως το δικό μας στην Αττική, όπως εκατοντάδες άλλα σε όλη τη χώρα, δεν τζίμπησαν. Εμείς, συνάδελφοι, θα απεργήσουμε, θα διαδηλώσουμε, θα τους γυρίσουμε πίσω τις μεθοδεύσεις τους στις 6 Μάη μαζί με το κουρελόχαρτο το νομοσχέδιο που θέλει να μας βάλει να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο και με τα σωματεία μας στο γύψο. Γιατί, συνάδελφοι, εμείς τα δικά μας σωματεία δεν τα θέλουμε παραρτήματα των εργοδοτών, γιατί εμείς τα θέλουμε ζωντανές κυψέλες ταξικής διαπαιδαγώγησης, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, να μην το ξεχνάμε, στα καταστατικά μας έχουμε βάλει σαν στόχο να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, να αγωνιστούμε για άλλη κοινωνία, για άλλη οικονομία, που τα εργοστάσια, τα ξενοδοχεία, τα καράβια θα είναι από μας για μας, όπου η επιστήμη και η τεχνική θα είναι στην υπηρεσία μας με σκοπό την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, όπου η υγεία, η παιδεία, ο ελεύθερος χρόνος, οι διακοπές θα είναι καθολικά δικαιώματα. Γι' αυτό, συνάδελφοι, δεν έχουμε πραγματικά άλλο δρόμο από την οργάνωση στα σωματεία μας, από τη συμμετοχή μας στους αγώνες που θα έρθουν, για να υπερασπίσουμε την υγειά μας, τη ζωή μας, τα δικαιώματά μας, το δίκαιο μας, για να μας ανοίξει η όρεξη για περισσότερα, για καλύτερα, για όλα όσα μας θερούν, για όλα όσα μας αξίζουν. Συνάδελφοι, να κλείσουμε το εξής. Την 1η Μάη του 1944, ένας πατριώτης μου, ενώ από εκεί που είμαι και εγώ δηλαδή, ένας δάσκαλος από τα πράματα της Υπήρου, ο Κώστας ο Τσίρκας, στο δρόμο για το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου εκτελέστηκε μαζί με άλλους 199 κομμουνιστές, άφησε ένα σημείωμα, μήνυμα και κάλεσμα συνάμα για τους δικούς του ανθρώπους, για τις επόμενες γενιές, για όλους εμάς. Πρωτομαγιά, γεια σας, όλοι πάμε στη μάχη!